στρατηγού Μακρυγιάννη από μνημονεύματα. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων δεν υποφέρνονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά. Ο κυβερνήτης μου έδωσε τον βαθμό μου, χιλίαρχο, καθώς και οι άλλοι, και με έβαλε και στο στρατιωτικό δικαστήριο. Δεν θέλησε να κρίνω κανέναν. Ο κυβερνήτης καταφρόνησε πολύ, του πετρόμπαιγε το σπίτι. Ψωμί δεν είχαν να φάνε. Σήκωσε του φέκι Σπάρτη, η Πελοπόννησο, η Ρούμελη και γύρευαν συνέλεψη να κυβερνιόνται με νόμους. Τότε άρχισε του φέκι και στον πόρο. Έστειλε στρατέματα, ήταν και καράβια ρούσικα με το ρικόρδο. Έκαψε μια όλη στη φρεγάδα και παπόρι κι άλλα. Υποπτεύονταν η Αγγλία να μην γένομεν κι εμείς θαλασσοδύναμοι και με την ευχαρίστηση του εκλαμπρότατου μαυροκορδάτου και συντροφιάς τάκαψαν. Και τελειώσαμεν κι από αυτά. Και γυμνώθηκε ο πόρος και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Ο Πετρόμπεγης είχε φύγει κρυφά πρωτύτερα από τα Νάπλη. Στον δρόμο τον έπιασαν αυτόν, έπιασαν τα αδέλφια του, τον Κατζή και τον Κωνσταντίμπεγη, τον υγιό του, τον Μπεζαντέ και τους χάψωσαν εις το παλαμίδι όλους. Και τότε το κακό άξενε παντού και ο Κολοκοτρώνης και ο Μεταξάς και η συντροφιά όλοι και τα αδέλφια του κυβερνήτη βάναν φωτιά εις τον Παρούτη. Τότε ο δυστυχής κυβερνήτης είδε που τον κατάντησε αυτήν η λιμική. Όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτας. Έκρινε του κυβερνήτη ο Κοντάκης Καμπόσα ότι τον αγαπούσε ο κυβερνήτης. Του είπε να βγάλει τον Πεντρόμπεγη και τους άλλους από τη χάψη. Και στρέχτη ο κυβερνήτης να τους βγάλει να αγαπηθούν. Το έμαθε αυτό ο Κολοκοτρώνης και η συντροφιά του και του είπαν αν γίνει αυτό αυτήν τραβούνε χέρι από τον κυβερνήτη. Τότε άντες ο δυστυχής σαν τα αυγό στα δυο λιθάρια. Δεν θέλησαν και έμεινε ομιλία για τον Πεντρόμπεϊ. Και ο δυστυχής κυβερνήτης βρέθηκε σε μια αδεινή περίσταση και καταλυπέταν ότι απατήθη από τη συντροφιά του. Σε ολίγες ημέρες βγάζουν ότι ξεσκέπασαν μια εταιρεία και θέλουν να μας ορκίσουν να είμαστε πιστοί στον κυβερνήτη. Εγώ αν ήξερα αυτό να έχω την κατάρα της πατρίδας. Έβγαλε εγκύκλειον παντού ο κυβερνήτης και έλεγε ότι μια εταιρεία γίνεται του Γερακλέους και δι' αυτό να ορκιστείτε πως δεν ενέχεστε σε αυτό και να είστε πιστοί. Όταν σκοτώθη ο Αλίπασας, οι Τούρκοι πήραν μια γυναίκα του οπού Χερωμαία, την έλεγαν κυρα Βασιλική, και έναν αγαπημένον του Αλίπασα τον έλεγαν Θανάση Βάγια και τους πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτόν τον καλόν άνθρωπο τον είχε ο Αλίπασας, οπού τρώγε τους ανθρώπους καλύτερα από ψωμί. Όταν έφτιανε το κάστρο των Γιαννίνων επιστατούσε αυτός ο καλός άνθρωπος. Όσους ανθρώπους έριξε εις τον ασβέστη και κάηκαν και άλλους τους τρύπαγε εις τα αυτιά και τους κάρφωνε. Αυτός ο καλός άνθρωπος λάδι, την Τετράδη και Παρασκευή δεν έτρωγε, τους ανθρώπους τους ροκάναγε. Αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ. Τον αντάμωσε ο κυβερνήτης μας και τον ρώταγε πως εκείνος ο Μέγας, ο άντρας, ο Αλίπασας διοικούσε τους ανθρώπους και έγινε τιούτος. Του λέγει εκείνος ότι αυτός σκότωσε όλους τους παλιούς, τα οντζάκια και έφιασε δικούς του ανθρώπους. Του λέγει, να σου δώσω ανθρώπους πιστούς, μπορείς να το κάνεις αυτό. Είμαι έτοιμος να σε δουλέψω. Το έδωσε ανθρώπους. Είδαμε εμείς αυτό, ξέραμε τη διαγωγή του, μαθεύτηκε, φοβήθηκε ο κυβερνήτης μας. Τότε τον έβαλε στα αγροκήπιον επιστάτη και το έδινε 600 γρόσια το μήνα, όπου δεν παίρνει πρώτη τάξη των αγωνιστών αυτό το μισθό. Του είπε να ησυχάσει εκεί και όταν είναι καιρός να βάλει την ενέργειά του σε δρόμο, να κυβερνήσει όλους.